Και ενώ λοιπόν δεν βγάλαμε κανένα έργο στα χωριά για να γίνει έτσι έστω κάτι το στοιχειώδες, υπολειτουργεί η καθαριότητα με κάποιο 15.000 λέει για τη Βόρεια Αιγαίο, 15 για την Νότια, όταν στην ουσία θα γίνει έργο 6.500, τα άλλα είναι κρατήσεις, αλλά λεφτά υπάρχουν για μελέτες. Και τι μελέτες? 450.000 είχε το τεχνικό πρόγραμμα για soft ενέργειες, soft μελέτες, και ξέρετε τι σημαίνει soft μελέτες. Αναθέτομαι σε κάποιον να κάνει μία μελέτη που μπορεί να την έκανε η υπηρεσία, και είχαμε κατηχωρηθεί προεκλογικά ότι εφόσον ο Δήμος έχει μία από τις καλύτερες υπηρεσίες προγραμματισμού και τεχνικές υπηρεσίες, γιατί λέει εσείς τότε μέσω 50.000 που πήραμε από το ΕΣΠΑ αναθέσατε μελέτες? Εμείς αναθέσαμε μελέτες τότε και τα χρήματα ήταν του ΕΣΠΑ, που δικαιολογόταν από το ΕΣΠΑ να οριμάσουμε τέτοιες μελέτες. Εσείς χρησιμοποιείτε 450 χιλιάρικα από ΣΑΤΑ, από την ανύπαρκτη αυτή ΣΑΤΑ, σύν 20 χιλιάρικα τώρα για μελέτες που ξέρεις για ποιο λόγο γίνονται. Για τους μελετητές. Αυτές οι μελέτες είναι για τους μελετητές. Και ονοείτο, εμείς καταψηφίζουμε αυτές τις διαδικασίες. Πιστεύουμε ότι χρήματα για μελέτες μπορούμε να διεκδικήσουμε μέσω της τεχνικής βοήθειας του ΕΣΠΑ. Τα χρήματα του ΕΣΠΑ, της ΣΑΤΑ, δεν πρέπει να πάνε σε τέτοιες μελέτες. Δεν είναι μελέτες ορίμασης έργων τα πιο πολλά, είναι μελέτες για τους μελετητές και τα κατακαίρουν. Τα χωριά μας δεν έχουν το παραμικρό έργο, και έρχομαι σε αυτά τα οποία είπε προηγουμένως ο κύριος Λαμπρινούδης. Βεβαίως, κύριε Λαμπρινούδη, δεν έχουν το παραμικρό έργο, διότι κοιτάζουμε σε συρτάρια, κοιτάζουμε στα μάτια, κοιτάζουμε σε ράφια, κοιτάζουμε παντού, και μέσα στις τεχνικές υπηρεσίες δεν υπάρχει παραμικρή μελέτη έτοιμη να ενταχθεί πουθενά. Μην λοιπόν μας εγκαλείτε εμάς για ζητήματα μελετών, και είναι προφανές ότι έπρεπε να δώσουμε πολύ σημαντική βάση στα ζητήματα των μελετών. Είναι πασίγνωστο ότι οτιδήποτε πας να διεκδικήσεις βασίζεται σε οριμασμένες και καλά καμωμένες μελέτες. Η φάση στην οποία εσείς ηρωνεύεστε ενδεχομένως ή τέλος πάντων αμφισβητείτε τη χρησιμότητά της, των εξειδικευμένων συμβούλων σε αυτά τα θέματα, πιθανό το λέτε διότι αγνοείτε τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται αυτοί οι άνθρωποι. Είπατε κιόλας ότι ο κύριος Γδύσης κατ' επάγγελμα κάνει αυτή τη δουλειά. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς έχουμε ένα λόγο παραπάνω να καταλαβαίνουμε το που χρειάζεται, το που δεν χρειάζεται να παραλάβουμε μια τέτοια μελέτη, και είμαστε προφανώς εμείς υπεύθυνοι, κύριε Μυριακέ. Προφανώς μας έχει ανατεθεί εμάς αυτή η αρμοδιότητα από το χιωτικό λαό. Λοιπόν, η δημόσια συζήτηση και η αναζήτηση προτεραιοτήτων του τόπου και οι ομάδες έργου τις οποίες αναφέρετε λειτουργούν, ξέρετε. Η Εκτελεστική Επιτροπή είχε επασχοληθεί για αυτό το θέμα τουλάχιστον 4 φορές. Δεν είναι η πρώτη φορά που εμείς ξεκινάμε να τη συζητάμε σε αυτή εδώ πέρα την αίθουσα αυτά τα πράγματα. Επανειλημμένως έχουμε ασχοληθεί, έχουμε κοιτάξει, έχουμε συνεργαστεί με την υπηρεσία πάρα πολλές φορές, και για να καταλήξουμε να πρέπει να χρειαστούμε έναν ειδικό σύμβουλο σε αυτό το θέμα, προφανώς το έχουμε κοιτάξει πάρα πολύ σοβαρά. Έχουμε εργαστεί πάρα πολλά πρωινά. Και με ομάδες και με υποομάδες έχουμε συγκροτήσει ομάδα για το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Αυτό δεν αφορά το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Τις δε δυνατότητες, κύριε Στεφάνο, για να βρούμε μέσω ειδικών συμβούλων να κοιτάξουμε το ΕΣΠΑ, εσείς ξέρατε τα της προηγούμενης περίοδου. Επειδή εμείς μπορούμε να κοιτάξουμε μπροστά σας, πληροφορούμε τα πράγματα έχουν αλλάξει λοιπόν. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, εκ μέρους του Συγχωριανού μου, της τοπικής συνέδριας σας μεταβιβάζω τα παράπονα που ακούω καθημερινά και σας αποτυπώνω την πραγματικότητα που επικρατεί στο χωριό μου. Θα σας παρακαλούσα να τα λάβετε σοβαρά υπόψη για να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Διαμαρτυρόμαστε και είμαστε αντίθετοι με την απόφαση που έλεγε η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου για την αύξηση των ανταποδοτικών τελών. Εμείς στο χωριό επιβαρυνόμαστε οικονομικά και δεν έχουμε καμία απολύτως υπηρεσία που να μας προσφέρει εξυπηρέτηση των συγχωριανών μας. Η περιοχή μας καταστράφηκε από τη μεγάλη πυρκαγιά σε ποσοστό 93% και αντί να τη συμπεριλάβετε στην απόφασή σας όπως τα χωριά της Αμανής και του Περινέου με συγκεκριμένη μείωση, εσείς μας βάλετε αυξήσεις. Από τις αρχές Οκτωβρίου 7 λάμπες έχουν αναπτύξει στην κοινότητα. Από εκεί και μετά καμία λάμπα δεν υπάρχει. Τηλεόραση δεν βλέπουμε, νέρι δεν έχουμε. Με τον Τίτσια δεν ξέρω τι γίνεται.
ούτε Αθένα, ούτε Νέρης, τίποτα. Τα πεύκα γύρω από το χωριό πεύκουν μέσα στους δρόμους και στους αγροτικούς και στην επαρχιακή οδό, με αποτέλεσμα και διακοπές ρεύματος να έχουμε και κάποιοι δρόμοι να κλείνουν. Και παρακαλώ θερμά να διευθυνθείτε για το χωριό, διότι και εμείς δημότες του ενιώδιου μου είμαστε, δεν είναι να πληρώνουμε και στους τάβλους και στις αποθήκες και στα σπίτια μας νέρι και δημοτικά τέλη χωρίς να έχουμε απολαβές και να πηγαίνουν μόνο για το Δήμο της Ιού, πρέπει και για τα χωριά κάτι να γίνει. Με τον κύριο αντιδήμαρχο τον Βεργίτση, ό,τι μπορέσαμε στην αρχή και όσο είχαμε προσωπικό και για καθαριότητα, κάτι κάναμε. Από εκεί και μετά, 4 μήνες τώρα, είμαστε στο έδρα του Θεού. Βγήκε προς τα αρχές Οκτωβρίου μία εγκύκλειος και ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο έδινε στις περιφέρειες χρήματα προκειμένου να πάνε να καλύψουν αυτά τα κενά που υπάρχουν στο δίκτυο της πήγαιας ψηφιακής τηλεόρασης. Δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα. Θέλω να πιστεύω ότι είναι κάποιο ζήτημα που έχει κολλήσει σε κάτι γραφειοκρατικό και όχι προφανώς στην μεταφορά. Τώρα για το ζήτημα των ανταποδοτικών, για να μην δημιουργείται κάποια παρεξήγηση, η εξαίρεση της περιοχής Σαμανής και ορισμένων χωριών γύρω από τα Καρδάμιλα δεν είχε το χαρακτήρα ενός ευεργετήματος του οποίου για κάποιο λόγο το Δημοτικό Συμβούλιο της Χίου χαρίζει σε κάποια χωριά και σε κάποια άλλα δεν χαρίζει. Ούτε έχει να κάνει μόνο με την οικονομική δυσπραγία που αντιμετωπίζουν αρκετά χωριά. Είχε να κάνει περισσότερο με το ποσοστό των κατοικιών, οι οποίες είναι μη κατοικημένες, εν τούτης ρευματοδοτούνται σε πολύ μεγάλο ποσοστό και γι' αυτό το λόγο ακριβώς, επειδή δεν μας επιτρέπεται να εξαιρέσουμε από τα τέλη τα ανταποδοτικά αυτές τις κατοικίες εκεί πέρα, διότι δεν μπορεί κανείς να δηλώνει εγώ εμένα παίρνω δημοσκοπήδια 3 μήνες το χρόνο, όχι παραπάνω, εντούτοις εμείς δεν παρέχουμε αυτή την υπηρεσία εκείνο τον καιρό και αυτό αποδεικνύεται από το φόρτο των απορριμματοφόρων στις περιοχές εκείνες τους 2-3 καλοκαιρινούς μήνες, ας πούμε, που πολλαπλασιάζεται και οι τόνοι οι οποίοι κατεβαίνανε από την Αμανή και από τα υπόλοιπα χωριά. Γι' αυτό το λόγο μπήκε σε αυτά τα χωριά. Δευτερευόντως μπαίνει προκειμένου είναι ένα κίνητρο προκειμένου κανείς να πει ότι ναι, το κρατάω το σπίτι μου εκεί πέρα στο χωριό. Προφανώς αυτό, αν αρχίσουν και το εξετάζουμε, μπορεί να ισχύει σε πάρα πολλά μέρη στοιχείο και η Βέζα συμπεριλαμβάνεται και τα υπόλοιπα χωριά. Και είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν και περιοχές πολύ πιο κοντά στην πόλη, όπως θα μπορούσε να πάει. Αλλά δεν είναι εύκολο να γενικεύσει κανείς ένα τέτοιο μέτρο.